Σε περίοπτη θέση θα είναι τα ενεργειακά κατά τι επαφέ του Πρόεδρου Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη. Οι συναντήσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, με φόντο την αγορά Κυπριακού φυσικού αερίου, αλλά και με τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κολοσσού ExxonMobil, εν ώψη του εντατικού γεωτρητικού τη προγράμματο στο οικόπεδο 10, αρχέ του 18 αποτελούν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επαρκή απάντηση στι αντιπολιτευτικέ κατηγορίε. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στο πλαίσιο τη προεκλογική εκστρατεία κάποιοι έχουν την ανάγκη για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες ή να προωθήσουν κάποιες δικές τους, αν θέλετε, θέσεις, να ασκούν καθημερινά κριτική στην κυβέρνηση ή οποιοδήποτε θέμα. Τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην Έννη που εντός των επόμενων εβδομάδων θα ενημερώσει για τους δικούς της γεωτρητικούς στόχους και προτεραιότητες. Ο ενεργειακός σχεδιασμός προχωρεί κανονικά. Δεν θα κάνουμε δηλώσεις απλά για να απαντήσουμε στην όποια κριτική που γίνεται για να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και να θυσιάσουμε είτε σχεδιασμούς, είτε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται είτε με ενεργειακούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε με γειτονικά κράτη. Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το κατά πόσο οι τιμή που έχουν καταλήξει η Κύπρος και η Αίγυπτος είναι τέτοια που η πώληση φυσικού αερίου από την Αφροδίτη θα είναι οικονομικά βιώσιμη για τις εταιρείες που θα αναπτύξουν το κοίτασμα.